Θέλω να μου πείτε πρώτα και κυρία, σε τι αποσκοπεί, σε τι αποσκοπούσε η δική σας πρόταση που τελικά υπερψηφίστηκε στη Βουλή. Ποιος είναι ο στόχος από την Εξεταστική Επιτροπή τη συγκεκριμένη? Εντάξει, ο βασικός στόχος είναι να μην ξεχαστεί το έγκλημα που υπήρξε στα Τέμπη και ταυτόχρονα να διερευνηθούν όλες οι αιτίες και οι υπεύθυνοι και να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες σε όλους τους υπεύθυνους. Αυτό είναι η βασική στόχευση αυτής της πρωτοβουλίας και μάλιστα σε αυτό το πράγμα υλοποιούμε και μια δέσμευση που είχαμε αναλάβει ως κόμμα στους γονείς και συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών. Να τολμήσω να ρωτήσω, παρακαλώ, αν αυτό θα έπρεπε να ήταν αυτονόητο. Κοιτάξτε, θεωρητικά θα έπρεπε να ήταν αυτονόητο αυτό το ζήτημα. Αλλά προσέξτε όμως, γιατί δεν έχει γίνει το αυτονόητο πραγματικότητα και περίμενε την πρόταση του ΚΚΕ, γιατί ακριβώς η όλη προσπάθεια η οποία γίνεται είναι να συγκαλυφθούν οι αιτίες πρώτα και κύρια, να συσκοτιστούν βασικές πλευρές, ακόμη και οι υπεύθυνοι. Άλλωστε είναι τυχαίες και καταγγελίες των ίδιων των συγγενών για αλλίωση στοιχείων, για αποκρυβή στοιχείων, για προσπάθεια συγκάλυψης. Από αυτή την άποψη λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι μια τέτοια κίνηση βοηθάει στην δράση που κάνουν οι γονείς, αλλά και ταυτόχρονα και στην προσπάθεια την οποία κάνει η δικαιοσύνη για να διερευνηθεί η υπόθεση. Δεύτερο στοιχείο, ότι εμείς θα λέμε πραγματικά να δούμε το σύνολο των αιτιών και όχι απλά και μόνο τις όποιες ελλείψεις που υπήρχαν ελλείψεις την μέρα του ατυχήματος ή την όποια αδυναμία διαχείρισης από το ανθρώπινο δυναμικό που και αυτό υπήρξε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά όμως τα προβλήματα και δεν πρέπει να περιοριστούμε μόνο σε αυτά τα θέματα, τα οποία είναι υπαρκτά, τα οποία είναι αυταπόδεικτα και τα οποία, αλλά βεβαίως δεν πρέπει να συγκαλύψουν τη μεγάλη εικόνα κατά τη γνώμη μας. Να μην μείνουμε στο δέντρο και να χάσουμε το δάσος, που το δάσος σχετίζεται με την ασφάλεια των σιδηροδρομικών και συνολικότερα των μεταφορών. Εδώ αλλά τώρα, κύριε, στην συγκεκριμένη περίπτωση την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών. Εδώ τώρα, κύριε Βουλευτά, έρχεται και ένα σημείο το οποίο τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης σας καταλογίζουν ως αρνητική, τέλος πάντων, αρνητικό κομμάτι στην δική σας πρόταση. Δηλαδή ότι απλώνεται πάρα πολύ το θέμα και δεν συγκεκριμενοποιείται η έρευνα για το συγκεκριμένο, για το δυστύχημα, για το έγκλημα αυτό των Τεμπών. Τι απαντάτε σε αυτό? Κοιτάξτε, για να μπορέσει να εντοπίσει τι πρέπει να πάσει σε ένα σχετικό βάθος χρόνου. Έτσι, αυτό το βάθος χρόνου εμείς το προσδιορίζουμε ότι πρέπει να ξεκινήσει από τη στιγμή που άρχισε η διαδικασία αναδιάρθρωσης των ΟΣΕ στα πλαίσια της πολιτικής απελευθέρωσης. Αυτό είχε επίπτωση στην ασφάλεια των μεταφορών, είχε επίπτωση στο έμψυχο δυναμικό των σιδηροδρόμων και στην εντατικοποίηση της εργασίας του και στο ζήτημα της εκπαίδευσης, της επαρκούς εκπαίδευσης. Άρα λοιπόν είναι θέματα τα οποία σχετίζονται για να μπορείς να πιάσεις το νήμα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, οι προτάσεις των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης που μας κατηγόρησαν ότι συμπλέουμε με τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση είναι προτάσεις αυτές που έχουν κατατεθεί μέχρι τώρα, οι προκαταρκτικές. Παρά το γεγονός ότι εμείς είπαμε να τις ψηφίσουμε. Διότι αυτές οι προκαταρκτικές που προτάσεις και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ δεν έρχονται σε αντιπαράθεση, απλώς είναι συμπληρωματικές της δικής μας εξεταστικής πρότασης. Παρά το γεγονός αυτό, από τα άλλα κόμματα έτσι επιδείχθηκε μια προσπάθεια να μας ταυτίσουν με τις επιδιώξεις της Νέας Δημοκρατίας. Το λέμε αυτό γιατί η Νέα Δημοκρατία έκανε την ανάγκη φιλοτιμία. Αναγκάστηκε να ψηφίσει τη δικιά μας πρόταση από το γεγονός ότι η Εξεταστική Επιτροπή δεν χρειάζεται την κυβερνητική πλειοψηφία. Δεν μπορεί να συσταθεί με 120 ψήφους, άρα χωρίς την κυβερνητική πλειοψηφία. Ενώ αντίθετα οι προκαταρκτικές επιτροπές που προτείνει ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ απαιτούν την κυβερνητική πλειοψηφία. Δηλαδή πρέπει να συγκεντρώσει πάνω από 151 ψήφους. Και με δεδομένη την άρνηση της κυβέρνησης να ψηφίσει προκαταρκτική επιτροπή, τότε θα οδηγούμε
στην ουσιαστική ενταφιασμό της διερεύνησης του εγκλήματος. Από αυτή λοιπόν την άποψη... Διότι μετά δεν θα μπορούσε να ξανανοίξει το θέμα, λέτε. Βεβαίως, ναι. Γιατί μετά δεν θα μπορούσε να ξανανοίξει το ζήτημα, γιατί με βάση το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής, από τη στιγμή που θα απορριφθεί μία πρόταση προανακριτικής επιτροπής για ένα συγκεκριμένο ζήτημα, δεν μπορεί να ξαναεπανέλθει πάλι η συγκεκριμένη πρόταση για το ίδιο αδίκημα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά θα μιλούσαμε για ενταφιασμό με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα μιλάμε, έτσι. Αυτό είναι το ζητούμενο, παρά το γεγονός ότι και οι δύο προκαταρκτικές αυτές προτάσεις είναι, πώς να το πω, λειψές. Και επί της ουσίας δεν ασχολούνται με την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου και, και το έγκλημα στα Τέμπη, αλλά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις της μη υλοποίησης της αμαρτωλής σύμβασης του 2014 για την εγκατάσταση της τηλεδιοίκησης στη σιδηροδρομική γραμμή. Επί της ουσίας, δηλαδή, αναφέρονται μόνο στο δημοσιονομικό κομμάτι, δηλαδή στην ανάγκη η Ελλάδα να επιστρέψει κάποια χρήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που χρηματοδοτούσε το συγκεκριμένο έργο. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο και υπάρχουν και τα υπόλοιπα ερωτηματικά τα οποία τα θίξαμε επαρκώς στην συζήτηση της Εξεταστικής Επιτροπής και τα οποία θα τα θίξουμε και την Παρασκευή, ναι, που συζητούνται οι δύο συγκεκριμένες προτάσεις. Και αν θέλετε κάτι άλλο, ναι, κάτι, ναι, από αυτή την πίεση συμπληρωματικά, ο ΣΥΡΙΖΑ αναγκάστηκε να πει ότι θα φέρει και μία άλλη πρόταση προκαταρκτικής για το έγκλημα. Πότε θα έρθει αυτή και πώς θα έρθει είναι άλλο Ευαγγέλιο. Έχουμε συνηθίσει, και το λέω βάζοντας και τη λέξη δυστυχώς δίπλα, εξεταστικές για πολύ σοβαρά ζητήματα. Να θυμίσω ότι τα τελευταία 5-6 χρόνια είχαμε εξεταστική για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είχαμε για το τραπεζικό σύστημα. Έχουμε εξεταστική στην καλύτερη... για τις υποκλοπές. Για τις υποκλοπές, ακριβώς. Και τελικά για το φάρμακο δεν είδαμε, ή στο δημόσιο, ναι, στις δαπάνες για τα φάρμακα και τα λοιπά, στη δημόσια υγεία. Φάρμακα, δεν είδαμε να προκύπτει κάτι το οποίο είτε να βελτιώνει την κατάσταση, είτε να μας κάνει, να το πω έτσι, καλύτερο στο κομμάτι αυτό. Στην καλύτερη περίπτωση είδαμε να έχουμε διαφορετικά πορίσματα από τα κόμματα που συμμετείχαν στις συγκεκριμένες εξεταστικές. Αυτό μπορεί να αλλάξει. Τα διαφορετικά πορίσματα ενδεχομένως να έχουν και τη διαφορετική οπτική, αλλά δεν είναι το ζήτημα τα διαφορετικά πορίσματα. Είναι το ζήτημα ότι όλες αυτές οι επιτροπές, έτσι επί της ουσίας, οδήγησαν στην συγκάλυψη, ας το πούμε έτσι, των πραγματικών περιστατικών. Mm-hmm. Γιατί από τη στιγμή που η εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία, η οποία ελέγχεται για συγκεκριμένες πράξεις της, έχει την πλειοψηφία και στην Εξεταστική Επιτροπή, στην Προκαταρκτική, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι αυτή η πλειοψηφία μπορεί να προκαθορίσει την ίδια τη λειτουργία της Επιτροπής και να την οδηγήσει σε εκφυλισμό. Όπως είδαμε με τις υποκλοπές, που μια σειρά βασικοί μάρτυρες δεν εξετάστηκαν. Το ίδιο είδαμε και για το ζήτημα της χρηματοδότησης των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Το ίδιο είδαμε και για τις υπόλοιπες εξεταστικές και προκαταρκτικές που δημιουργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, έτσι, και επί ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που η κυβερνητική πλειοψηφία έχει το μαχαίρι, έχει και το πεπόνι δηλαδή, μπορεί να οδηγεί στον εκκλεισμό. Παρότι το γεγονός ότι αυτό συμβαίνει. Και δεν έχουμε αυταπάτες για τη συγκεκριμένη εξεταστική, όμως εμείς θεωρήσαμε χρέος να την προχωρήσουμε και να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, τουλάχιστον αυτή η εξεταστική επιτροπή να μην οδηγηθεί σε εκφυλισμό. Μάλιστα. Πριν σας αποδεσμεύσω, θεωρώ ότι υπάρχει μία ακόμα, να αλλάξουμε και θέμα, υπάρχει μία επίσης αρκετά θετική εξέλιξη, τουλάχιστον για το χώρο το δικό σας, και θέλω ένα σχόλιο σας. Εννοώ την ιδρυτική συνάντηση η οποία έλαβε χώρα και ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες εδώ στη χώρα μας, στην Αθήνα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
κομμουνιστικής δράσης. Ως εξέλιξη, τι σχόλιο μπορείτε να κάνετε γι' αυτό? Κοιτάξτε, ήταν μια αναγκαιότητα της εποχής. Δηλαδή, ποια είναι η αναγκαιότητα της εποχής? Η ανάγκη να συντονιστεί η δράση των κομμουνιστικών και εργατικών κομμάτων που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη ευρύτερα, απέναντι στα μεγάλα ζητήματα της εποχής μας. Αυτό ο συντονισμός της δράσης βεβαίως οδηγεί κατ' επέκταση και στο συντονισμό των αγώνων των λαών της περιοχής απέναντι στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα, είτε αυτό είναι η ακρίβεια, είτε αυτό είναι η επίθεση στα εργατικά δικαιώματα, είτε είναι το ενεργειακά θέματα, η ενεργειακή ακρίβεια και μια σειρά άλλα ζητήματα, καθώς επίσης και απέναντι στους υπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις που αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη στην περιοχή μας, όπως είναι στην Ουκρανία ή στην Παλαιστίνη. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, ο συντονισμός της δράσης βοηθάει στη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των αγώνων. Ένα. Mm-hmm. Δεύτερον, και είναι και, μάλιστα, και ιδιαίτερο και για ένα ακόμη σκοπό η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του ΚΚΕ, να προχωρήσουμε στην ίδρυση της, της Κομμουνιστικής Ευρωπαϊκής Δράσης, είναι γιατί είμαστε λίγο πριν τις ευρωεκλογές του Μαΐου του 2024, όπου μπροστά στις ευρωεκλογές αφενός με αυτός ο συντονισμός της δράσης θα αποτελέσει και ένα συνολικότερο κάλεσμα ευρύτερης συμπόρευσης λαϊκών δυνάμεων με τον πραγματικό πόλο αντίστασης από τη σκοπιά των λαϊκών αναγκών απέναντι στον οδοστρωτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις αντιλαϊκές της πολιτικές. Είναι και κατά κάποιο τρόπο μια νέα εποχή, ένα ξεκαθάρισμα, γιατί υπήρξαν με αφορμή τον πόλεμο της Ουκρανίας, υπήρξαν κόμματα όπως το Ρωσικό, όπως άλλα κόμματα, τα οποία δεν ακολούθησαν τη γραμμή αυτή την οποία περιγράψατε πιο πριν. Όχι, ξεκαθάρισμα δεν θα το λέγαμε. Mm-hmm. Απλώς κόμματα τα οποία έχουν ένα συγκεκριμένο, μια κοινότητα, ας το πούμε έτσι, γιατί ταυτότητα αντιλήψεων δεν μπορείς να έχεις, μια κοινότητα συνολικά, μια κοινή αντίληψη για την εξέλιξη των πραγμάτων, πρέπει να οδηγήσει σε ένα συντονισμό, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν και άλλα κόμματα, όπως αναφέρετε εσείς, τα οποία έχουν διαφορετική προσέγγιση για την εξέλιξη και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε επίπεδο ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα πούμε. Πάντως, θέμα ενότητας και συντονισμού της αριστεράς υπάρχει εντός χώρα. Έξω καλά τα πηγαίνει με την πρωτοβουλία αυτή το Κομμουνιστικό Κόμμα, εντός χώρας. Αν και εκλογικά, θα πω τώρα τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει μια τάση, υπάρχει κίνηση. Κοιτάξτε, αυτή η τάση επιβεβαιώθηκε και στις βουλευτικές εκλογές αλλά και στις περιφερειακές ιδιαίτερα εκλογές και σε δημοτικές. Δηλαδή, η ενίσχυση του ρεύματος αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής και συμπόρευση με το ΚΚΕ που δεν είναι μια ευκαιριακή άνοδος. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, εμείς λέμε καθαρά ότι στις σημερινές συνθήκες αυτοί όλοι που, και με βάση και τις εξελίξεις τις οποίες τις διαλυτικές που παρακολουθούμε στο ΣΥΡΙΖΑ και τον ανταγωνισμό του με το ΠΑΣΟΚ για το οποίο θα είναι ο βασικός πόλος της Σοσιαλδημοκρατίας, αφήνουν ένα πολύ μεγάλο περιθώριο, ευρύτερα λαϊκά στρώματα τα οποία είναι αριστεροί, αισθάνονται αριστεροί, παρά τις επιμέρους διαφωνίες που μπορεί να έχουν, να συμπορευθούν με το ΚΚΕ. Γιατί προσέξτε, άλλου είδους φορείς που σχεδιάζονται να δημιουργηθούν, σχεδιάζονται να δημιουργηθούν ως ανάχωμα στη ριζοσπαστικοποίηση ευρύτερο λαϊκό δυνάμιο και συμπόρευση με το ΚΚΕ. Δηλαδή, να εξυπηρετήσουμε άλλα λόγια το σύστημα και την αντιλαϊκή του πολιτική.